Συνάντηση είχαν σήμερα το πρωί στο Υπουργείο Εξωτερικών ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών Ευάγγελος Βενιζέλος με τον Υπουργό Άμυνας Δημήτρη Αβραμόπουλο, με αντικείμενο φυσικά τις εξελίξεις στη Συρία και τις επακόλουθες συνέπειες στην Ελλάδα και γενικότερα στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Τη συνάντηση παρακολουθεί ο Γιώργος Βλαβιανός, ο οποίος θα μας ενημερώσει τώρα. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Η Αθήνα παρακολουθεί από κοντά λοιπόν τις δραματικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή μας, ιδίως φυσικά τα τεκτενόμενα στη Συρία. Οι Υπουργοί Εξωτερικών και Αμήνης, Ευάγγελος Βενιζέλος και Δημήτρης Αβραμόπουλος, συναντήθηκαν για περίπου μία ώρα και ενημερώθηκαν εκατέρωθεν για όλες τις τελευταίες εξελίξεις μετά και τις διαβουλεύσεις που είχαν με συμμάχους στην Ευρώπη και στο ΝΑΤΟ. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος δήλωσε με έμφαση ότι μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποιο συγκεκριμένο αίτημα για την Ελλάδα από τη διεθνή κοινότητα. Ο Υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε ότι πρόκειται για ένα ιδεχθές έγκλημα που συνετελέστη με την χρήση των χημικών όπλων στη Δαμασκό και ότι η απάντηση θα πρέπει να είναι καθαρή και με αναλογικό τρόπο. Παράλληλα, ο κ. Βενιζέλος τόνισε ότι η πολιτική διαδικασία θα πρέπει να συνεχιστεί. Εδώ να υπενθυμίσω ότι χθες ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών. Το Σιητικό Ιράν είναι ο βασικός σύμμαχος στην περιοχή του Σιητικού Αλεβητικού καθεστώτος της Συρίας. Ο Υπουργός Άμυνας Δημήτρης Αβραμόπουλος είπε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να ανταποκριθεί στις διεθνείς υποχρεώσεις και ότι με σύνεση η χώρα μας μπορεί να συμβάλλει πάντα στον πλευρό των λαών που μάχονται για τη δημοκρατία στην περιοχή μας. Ο κ. Βενιζέλος ενημέρωσε τέλος τον κ. Αβραμόπουλο και για το ιδιαίτερο σημαντικό υπό τις περιστάσεις ταξίδι του στις 5 Σεπτεμβρίου στο Κάιρο και τις συναντήσεις που θα έχει εκεί με την μεταβατική Αιγυπτιακή κυβέρνηση. Το απόγευμα, Γιώργο, στις 7.30 το Κομμουνιστικό Κόμμα και η ΚΝΕ έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος για τη Συρία. Γιώργο, να σας ευχαριστήσουμε και εμείς να παρακολουθήσουμε στο σημείο αυτό τις δηλώσεις των δύο υπουργών. Στην Συρία έχει συντελεστεί ένα ιδεχθές έγκλημα χρήσης απολύτως απαγορευμένων χημικών όπλων. Αυτό το έγκλημα καταδικάζεται από όλη την διεθνή κοινότητα, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Ελλάδα. Η απάντησή μας στο θέμα αυτό είναι απόλυτη, είναι καθαρή. Και βεβαίως πρέπει αυτή να αποτυπωθεί με έναν αναλογικό τρόπο που αποδίδει αποτελέσματα. Πρέπει όμως παραλλήλως να διατηρηθεί η πολιτική διαδικασία. Στόχος της διεθνούς κοινότητας είναι και πρέπει να παραμείνει η σύγκληση της διάσκεψης Γενέβη 2, που είναι η μόνη ικανή να διαμορφώσει μία μόνιμη, βιώσιμη λύση στη Συρία. Η Συρία είναι περιοχή, χώρα καθοριστική για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Ο δικός μας ρόλος είναι ξεκάθαρος, τίθεμεθα πάντοτε στην υπηρεσία της διεθνούς νομιμότητας, του διεθνούς δικαίου, και πάντοτε με συνέπεια απέναντι στις συμβατικές μας υποχρεώσεις στα πλαίσια των διεθνών οργανισμών. Με τον κύριο Βενιζέλο εξετάσαμε όλες τις πτυχές αυτής της κατάστασης όπως έχει διαμορφωθεί και με ψυχραιμία, σύνεση και καλή προετοιμασία η Ελλάδα είναι πάντα έτοιμη να συμβάλλει στο να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις που θα οδηγήσουν την ευρύτερη περιοχή μας σε ένα περιβάλλον σιγουριάς, ασφάλειας, σταθερότητας. Και βέβαια, πάντοτε στεκόμενοι στο πλευρό των λαών της περιοχής που δίνουν τη μάχη για την δημοκρατία μας.